Η σταδιακή κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η συνεχής υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται βρίσκονται σταθερά στο προσκήνιο, καθιστώντας επιτακτική τη συνέχιση των διεκδικήσεων για αξιοπρεπή δημόσια δωρεάν υγεία. Ειδικότερα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που οι εξοντωτικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι γιατροί και το προσωπικό απαιτούν ενημέρωση και σχεδιασμό τρόπων αντίδρασης, ώστε να κατακτηθεί ισότιμη πρόσβαση όλων σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Είναι όλη η δημόσια δωρεάν υγεία που πάσχει, γιατί και οι ασθενείς ψυχικής υγείας έχουν μεγάλα προβλήματα και στην περιφέρεια πλέον τα κέντρα υγείας έχουν μεγάλα προβλήματα και σίγουρα το νοσοκομείο μας, τη στιγμή που ακούμε για προεκλογικές αναγγελίες για ενίσχυση του ΕΣΥ, μετά από 6 μήνες το μόνο που γίνεται να γίνονται πάλι προκηρύξεις θέσεων που θα βγουν άγονες και το δικό μας νοσοκομείο παίρνει μόνο 2 θέσεις, αυτό λέει πολλά για τις προθέσεις αυτών που μας κυβερνούν. Ζητάμε ριζικές αλλαγές, ζητάμε αναχέτηση αυτού της πορείας της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Αυτό ζητάμε και θα προσπαθήσουμε να το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και στο δρόμο και στους αγώνες. Να μην στεκόμαστε σε μεμονωμένες προτάσεις ή μεμονωμένες λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να παίξουν το ανάποδο παιχνίδι, δηλαδή να θολώσουν κάπως την συνείδηση του κόσμου και τον αγώνα που κάνουμε και να είμαστε όλοι μπροστά σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων. Φορείς, σωματεία και πολίτες στέκονται σύσσωμοι στο πλευρό των υγειονομικών, συμπορευόμενοι στο διαρκή αγώνα για την απαραίτητη αναβάθμιση της υγείας και το οριστικό τέλος στην αγωνία όλων, στέλνοντας το μήνυμά τους από την εκδήλωση που πραγματοποίησε το Συντονιστικό Υγείας Ρεθύμνου για το φλέγον ζήτημα της προσβασιμότητας στην υγεία σήμερα. Χαιρετίζουμε τον αγώνα, συμπαραστεκόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εδώ και ζητούμε από την πολιτεία όχι μόνο να στελεχώσει το νοσοκομείο, αλλά και να το αναβαθμίσει, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις πολλαπλές και σύνθετες ανάγκες και των πολιτών και των επισκεπτών μας. Η στρατηγική της κυβέρνησης όσον αφορά την Κρήτη είναι να βρεθούμε με ένα μόνο νοσοκομείο στο Ηράκλειο και όλα τα υπόλοιπα να υποβαθμιστούν σε κέντρα υγείας. Αυτό είναι μια κατεύθυνση και μια πολιτική η οποία σκοτώνει και σίγουρα πλήττει τη φοιτητική κοινότητα, όπως πλήττει και όλους τους κατοίκους του Ρεθύμνου. Το πρόβλημα της έλλειψης των φαρμάκων είναι ένα ακόμα ζήτημα που έρχεται να προσθεθεί στη λίστα της δυσκολίας στην πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας. Έχοντας μπροστά μας το χειμώνα, τα ελλειπτικά σκευάσματα φτάνουν τα 400, εντείνοντας την αγωνία για το αύριο. Μόλις πρόσφατα ο ΕΟΦ ανακοίνωσε νέα λίστα με ελλειπτικά φάρμακα τα οποία ξεπερνούν τα 100. Στην πραγματικότητα μιλάμε για 300-400 φάρμακα. Δυστυχώς, καθώς μπαίνουμε στη χειμερινή περίοδο και έχοντας ήδη ξεμείνει από ζωτική σημασία αντιβιωτικά φάρμακα, ειδικά για τον πληθυσμό τον παιδιατρικό, φοβόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα και στο Ρέθυμνο και στην Κρήτη.